Και πάμε για την επόμενή μας συνταγή για σήμερα. Θα φτιάξουμε ένα comfort food, την κλασική συνταγή που έχουμε δει στην ταινία με τα δύο σκυλάκια που έσπρωχνε το κεφτεδάκι το ένα σκυλάκι στο άλλο. Μακαρονάδα με κεφτεδάκια. Θα σας δείξω όλα τα μυστικά για να πετύχετε την τέλεια μακαρονάδα με κεφτεδάκια. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τη μακαρονάδα με κεφτεδάκια θα χρειαστούμε για τα κεφτεδάκια ένα κρεμμύδι, δύο σκελίδες σκόρδο, 1/4 από ένα ματσάκι δυόσμο, 1/4 από ένα ματσάκι μαϊντανό, ένα αυγό μεσαίο, 100 γραμμάρια ψωμί τριμμένο, 700 γραμμάρια κυμά μοσχαρίσιο, 2 με 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλεύρι για το αλεύρωμα, 400 ml ηλιέλαιο για το τηγάνισμα, αλάτι και πιπέρι. Για τη σάλτσα, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κρεμμύδι, 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, 300 γραμμάρια νερό, 1 κύβο κότας, 1 στικ κανέλας, 1 φύλλο δάφνης και 2 κουταλιές της σούπας βασιλικό. Για τη σύνθεση, 500 γραμμάρια λιγκουίνι και για το σερβίρισμα, ελαιόλαδο, 100 γραμμάρια γραβιέρα τριμμένη και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα χτυπήσω το κρεμμύδι, το σκόρδο και τα μυρωδικά μου στο blender. Γιατί? Για να είναι πολύ ψηλοκομμένα. Ναι, και για ευκολία. Αυτό που έχω πει είναι ότι ποτέ όταν κάνουμε κεφτεδάκια δεν βάζουμε ομό το κρεμμύδι μέσα στα κεφτεδάκια γιατί οξυδώνει τον κυμά μας, σωστά. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή θα τηγανίσουμε τα κεφτεδάκια και μετά τι θα τα κάνουμε, θα τα βάλουμε μέσα στη σάλτσα για να τα βράσουμε, ουσιαστικά το κρεμμύδι θα μαλακώσει, θα καραμελώσει και δεν υπάρχει λόγος να το σοτάρουμε πριν. Λοιπόν, κοίταξε τι θα κάνουμε, έτσι όπως είναι, παίρνουμε στο blender και βάζουμε το κρεμμύδι μας. Εδώ. Μην ανησυχείτε, θα τα καταφέρει. Το σκόρδο μας. Εδώ. Χτυπάμε στην αρχή λίγο κρεμμύδι σκόρδο και μετά θα προσθέσουμε τα μυρωδικά. Εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα. Δεν έχει χτυπηθεί καλά το κρεμμύδι, δεν μας πειράζει, αλλά θα προσθέσουμε τα μυρωδικά. Δεν θέλουμε να παρακτυπήσουμε το μείγμα μας. Ρίχνουμε το δυόσμο και ρίχνουμε και το μαϊντανό μας μαζί με το κοτσάνι, γιατί τους αλλιώς θα το χτυπήσει το blender. Οπότε κλείνουμε ξανά το μίξερ. Λοιπόν, τέλεια. Έχουμε κάνει μια ωραία πάστα. Κρεμμύδι, σκόρδο, μαϊντανό. Λοιπόν, τώρα θα πάρω ένα μπολάκι. Θα βάλω μια πετσέτα. Εδώ. Και θα ρίξω μέσα όλο το μείγμα από το κρεμμύδι, σκόρδο και μυρωδικά. Τέλεια. Έτσι όπως είναι, πάρω ένα γάντι. Γιατί άμα πιάσετε αυτό το μείγμα χωρίς γάντι, αν θέλετε τρία χέρια πλύσιμο τουλάχιστον για να φύγει η μυρωδιά. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε, φίλε Μίτσο? Πιέζουμε. Όλο αυτό το ζουμάκι που έβγαλε το κρεμμύδι είναι αυτό το ζουμί που δεν θέλουμε στη συνταγή μας και υπάρχει περίπτωση να οξυδώσει τη συνταγή μας. Οπότε αφήνω αυτό εδώ, αυτό πάει στην άκρη. Και ήρθε η ώρα να πλάσουμε τα κεφτεδάκια, να βρω ένα ωραίο μπολ. Λοιπόν, ρίχνω μέσα όλη την πάστα από το κρεμμύδι, το σκόρδο και τα μυρωδικά μου. Κοιτάξτε πόσο εύκολα που βγαίνει. Εδώ. Εδώ και εδώ. Θα προσθέσω ένα αυγό. Το ψωμάκι μου. Αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Εντάξει, έχει κάψει πολύ το μάτι. Θα σβήσω τη φωτιά. Εδώ. Δεν θέλω να καίει πάρα πολύ, να κάψω τα κεφτεδάκια μου. Θα μου πείτε, κάτσε φίλε. Εδώ πέρα βλέπουμε ψωμί, αυγό και μυρωδικά. Μια ησυχία, θα έρθει το κοιμά σε λίγο. Αυτό που θέλω να υπολογίσετε είναι ότι στο κοιμά χρειαζόμαστε περίπου 15 γραμμάρια στο κιλό αλάτι. Οπότε θέλω να βάλετε τουλάχιστον 12 γραμμάρια για 700 γραμμάρια κοιμά. 12 γραμμάρια αλάτι, γιατί μετά δεν τα μπορείτε να αλατίσετε. Βάλτε και το πιπέρι, αφήνω αυτά στην άκρη, εδώ, και ήρθε η ώρα να προσθέσω το κυμά. Εδώ. Τέλεια. Παίρνω, βάζω και το κυμά εδώ, και ήρθε η ώρα που πλάθουμε τα κεφτεδάκια. Πλάθω κεφτεδάκια, λα 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 λα. Σωστά, φίλε Μπελέση. Οπότε, τι θέλω να κάνεις τώρα εδώ πέρα? Να έχεις υπομονή και να πλάσεις πολύ καλά το κυμά σου. Αυτό που ξέχασα να βάλω είναι λίγο ελαιόλαδο. Μίτσο, θα έρθεις να με βοηθήσεις λίγο να μου βάλεις λίγο λαδάκι. Έλα, γόρι μου. Βάλε,
Βάλε. Μία κουταλιά της σούπας, δύο κουταλιές της σούπας, τρεις κουταλιές της σούπας. Φτάνει. Τέλεια. Εντάξει. Έφυγες. Λοιπόν, τώρα, αφού τελειώσαμε τον κιμά μας, θέλω να κάνετε ένα μικρό πειραματάκι. Πάρτε λίγο κιμά, λίγο, ελάχιστο, και βάλτε το μέσα στο τηγάνι. Θέλω να ψηθεί, να το δοκιμάσω, να δω άμα είναι εντάξει από αλάτι και πιπέρι. Πάμε εδώ λίγο. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε πάντα αυτή την κίνηση όταν κάνετε κοιμάδες, γιατί πρέπει όντως να ελέγξουμε άμα είναι εντάξει από όλα το πίπερο. Σωστά, φίλε. Σωστά. Οπότε λίγο ακόμα να ψηθεί. Είναι μοσχαρίχρυο κοιμάς και λίγο μέτριο να είναι. Δεν μας πειράζει. Τέλεια. Έτοιμο. Πόσο μας πήρε να γίνει? Δευτερόλεπτα. Οπότε πάει εδώ. Οχ. Δοκιμάζω. Και. Ποιος είμαι πια? Δηλαδή πάντα βάζω και το αλάτι ακριβώς. Δηλαδή είναι καταπληκτικό. Πω, Παναγία μου. Αυτό που πρέπει να κάνω τώρα είναι να φορέσω άλλο ένα γάντι. Και νομίζω ότι εντάξει, με ένα γάντι είχα περισσότερο στυλ τόση ώρα. Τώρα με δύο γάντια έχω γίνει άστυλος. Γιατρός. Τώρα έχω γίνει γιατρός. Οπότε, τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Να πλάσουμε τα κεφτεδάκια μας, εδώ. Τέλεια. Και τι θα κάνουμε, έτσι όπως είναι τα κεφτεδάκια? Μέσα στα αλεύρι. Οπότε συνεχίζω μέχρι που να τελειώσω όλα μου τα κεφτεδάκια, εδώ. Λοιπόν, το λαδάκι, να ξέρετε ότι σε αυτή τη συνταγή δεν το βάζουμε γιατί το χρειάζεται. Το βάζουμε απλά για να μας βοηθήσει να πλάσουμε καλύτερα τα κεφτεδάκια μας. Λοιπόν, νομίζω ότι η πρώτη δόση μου είναι έτοιμη. Οπότε θα πάω να την τηγανίσω και συγχρόνως θα συνεχίσω την ίδια δουλειά. Πολύ απλά, ξανανάβω το μάτι μου. Είναι αρκετά ζεστό. Πριν είχε κάψει τελείως. Και αυτό που θέλω να κάνετε είναι να βγάλετε το παραπανίσιο αλεύρι από τα κεφτεδάκια. Δεν το χρειαζόμαστε. Ένα. Βγάζουμε το παραπανίσιο αλεύρι, ρίχνουμε μέσα στα κεφτεδάκια μας. Παναγία μου. Τέλειο. Δεν χρειάζεται να τα ψήσουμε 100% γιατί μετά θα μπουν στη σάλτσα και θα ψηθούν μέχρι μέσα. Αυτό που θέλουμε αυτή τη στιγμή είναι να πάρουμε ένα υπέροχο χρώμα. Οπότε, αυτό που κάνω είναι τηγανίζω κεφτεδάκια, πλάθω άλλα. Τηγανίζω κεφτεδάκια, πλάθω άλλα. Και πάει λέγοντας μέχρι που να τελειώσουν. Ενώ κανείς δεν γνωρίζει σίγουρα πότε μαγειρεύτηκε το πρώτο κεφτεδάκι, υπάρχουν συνταγές για κεφτεδάκια από την εποχή των Ρωμαίων ως στοιχεία στο αρχαίο βιβλίο συνταγών του Απίκιου που ονομάζεται «De re coquinaria libri decem». Και τα κεφτεδάκια μας είναι έτοιμα. Οπότε, ξεκινάμε τη σάλτσα ντοματάς πάρα πολύ απλά, με ένα κρεμμύδι, εδώ. Και πάμε στη φωτιά. Εδώ με το κρεμμυδάκι. Λίγο λάδι. Και το λέω λίγο, το εννοώ. Δεν θέλουμε πολύ. Περίπου δύο κουταλιές σούπας είναι αρκετές. Εδώ και εδώ. Πάει μέσα στο κρεμμύδι. Αυτοί είμαστε. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Και από μυρωδικά, άμα θέλετε να ρίξετε κάτι τώρα, μπορείτε να ρίξετε λίγο θυμάρι, λίγο ρίγανη ή όποιο άλλο μυρωδικό σας αρέσει. Εγώ κρατάω γιατί θέλω να ρίξω στο τέλος μόνο βασιλικό. Είναι μια σάλτσα που όντως ο βασιλικός είναι το χαρακτηριστικό μυρωδικό που πρέπει να υπάρχει. Οπότε το τελευταίο μυρωδικό που θα ρίξω είναι ο βασιλικός και δεν θα ρίξω τίποτα άλλο προς το παρόν. Τώρα, κουτάρουμε και με το πάρει ωραίο χρώμα το κρεμμύδι μας, ήρθε η ώρα να ρίξουμε μέσα στο πελτέ ντοματάς. Εδώ. Μια κουταλιά της σούπας. Ανακατεύστε. Να σουταριστεί καλά μαζί με το κρεμμύδι. Εδώ. Και ήρθε η ώρα για την ντοματούλα μας. Ντομάτα μέσα. Νεράκι μέσα. Και τώρα θα γίνει ένας μικρός χαμός. Εδώ. Γιατί ήρθε η ώρα να προσθέσουμε όλη τη γεύση μέσα στη σάλτσα μας. Έναν κύβο κοτόπουλο. Άμα δεν θέλετε να βάλετε κύβο, μπόλικο, αλάτι και πιπέρι. Ένα στή κανέλας, ένα φύλλο δάφνης και οι κιοφτέδες. Πάνε και αυτοί μέσα, εδώ. Αφήστε να κάνουν μπάνιο μέσα στη σάλτσα. Παναγία μου. Λοιπόν, ανακατεύουμε εδώ και τώρα χαμηλώνουμε τη φωτιά. Θέλουμε να σιγοβράσουν τα κεφτεδάκια μας. Οπότε αυτό που θέλουμε είναι να βγει το αλεύρι που έχει έξω το κεφτεδάκι, να δέσει τη σάλτσα και ουσιαστικά να ρουφήξει το κεφτεδάκι κόκκινη σάλτσα. Να δέσουν όλα τα υλικά, να δουλέψει κανέλα, να δουλέψει δάφνη, να μαλακώσει το κρεμμύδι. Οπότε θέλουμε τουλάχιστον 10 με 15 λεπτάκια σιγοβράσιμο εδώ. Οπότε σε 5 περίπου λεπτάκια θα ρίξω και τα ζυμαρικά μου να τα βράσω και θα σερβίρω μαζί τα κεφτεδάκια με το σπαγκέτι μου.
Το όνομα κεφτεδάκια προέρχεται από το περσικό κιοφτά, που με τη σειρά του προέρχεται από την περσική λέξη κιοφτέ, που σημαίνει τριμμένο κρέας. Και τα κεφτεδάκια μου είναι έτοιμα, επίσης τα ζυμαρικά μου είναι έτοιμα. Έχω βάλει λιγκουίνι, οπότε σουρώνω. Oh, εδώ. Και θέλω μία πιατέλα. Και θα κάνουμε το κλασικό σύστημα ζυμαρικό τυρί, ζυμαρικό τυρί. Οπότε, αφήνω τα ζυμαρικά μου εδώ. Θέλω μία τσιμπίδα. Και κοιτάξτε εδώ. Ζυμαρικά. Λαδάκι πιπέρι. Λάδι, να μην κολλήσουνε. Πιπέρι. Και τι άλλο, φίλε Μπελέση. Αυτός είσαι. Τι τυρί θέλουμε να βάλουμε. Γραβιέρα. Θα μπορούσαμε να βάλουμε γραβιέρα. Τι άλλο. Παρμεζάνα. Θα μπορούσαμε να βάλουμε κεφαλοτύρι. Θα μπορούσαμε να βάλουμε ό,τι τυρί μας αρέσει. Κοιτάξτε εδώ. Έλα, Παναγία μου. Το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο πια στην εκπομπή μας. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Ξανά, ζυμαρικά, πιπέρι. Λάδι. Πρέπει να βάλουμε λαδάκι γιατί θα κολλήσουν. Θα είναι στούκα όλα μαζί. Λοιπόν, και τυρί. Αφήστε να λιώσει το τυρί πάνω στα ζυμαρικά. Τελευταία φορά. Τελευταία δόση. Ζυμαρικά. Όλα. Θα το πάει πίσω. Εδώ. Ελαιόλαδο. Πιπέρι. Έχω υιοθετήσει, αυτό είναι καινούριο κόλπο. Ζυμαρικό τυρί, λάδι και πιπέρι. Πραγματικά είναι υπέροχο, πρέπει να το κάνετε. Τυρί, εδώ. Και ήρθε η ώρα για τους κεφτέδες. Έχω μπόλικο βασιλικό εδώ πέρα κομμένο, θα τον ρίξω εδώ. Ουχου! Βγάζω. Και τώρα θέλω μία ωραία κουτάλα. Να πάρω αυτή. Ανακατεύω. Και έτσι όπως είναι, αρχίζουμε. Όλαλα. Να βάλω άλλα δύο. Εσείς θα βάλετε πολύ παραπάνω, απλά για τηλεοπτικούς λόγους. Καταλαβαίνετε ότι εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε άλλο. Εννοείται πως όλα τα κεφτεδάκια... Αρρώστησες τώρα, ε. Και εγώ αρρώστησα. Λοιπόν, λαδάκι, πιπέρι και... Θέλω ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι όλοι μαζί. Κιόνιαστο. Δεν υπάρχει. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν θα κάνω επίλογο σε αυτή τη συνταγή. Γιατί όντως δεν μπορείς να φας αυτή τη συνταγή μετά από 10 λεπτά. Πρέπει να τη φας τώρα, όσο είναι καυτά τα κεφτεδάκια, για να γίνει χαμός. Καλή μας όρεξη. Για τη μακαρονάδα με κεφτεδάκια, ξεκινάμε με τα κεφτεδάκια. Βάζουμε στο μούλτι το κρεμμύδι και τα σκόρδα κομμένα σε κομμάτια και χτυπάμε μέχρι να γίνουν μικρά κομμάτια. Προσθέτουμε το δυόσμο, το μαϊντανό και χτυπάμε πολύ καλά μέχρι να έχουμε μία πάστα. Βάζουμε το μείγμα σε πετσέτα και στίβουμε καλά για να φύγει όλη η υγρασία. Μεταφέρουμε το μείγμα σε μπολ και προσθέτουμε το αυγό, το ψωμί, αλάτι, πιπέρι, τον κιμά και το ελαιόλαδο. Πλάθουμε κεφτεδάκια και τα βάζουμε σε ταψί με αλεύρι. Τηγανίζουμε τα κεφτεδάκια σε βαθύ τηγάνι με ηλιέλαιο μέχρι να πάρουν χρώμα. Για τη σάλτσα, ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και το βάζουμε σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο. Σοτάρουμε να καραμελώσει και προσθέτουμε το μπελτέ. Βάζουμε την ντομάτα κονκασέ, το νερό, τον κύβο, την κανέλα, τη δάφνη, τα κεφτεδάκια και ανακατεύουμε. Σιγοβράζουμε σε χαμηλή προσμέτρια φωτιά μέχρι να δέσει η σάλτσα. Αφαιρούμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το βασιλικό ψιλοκομμένο και ανακατεύουμε. Βράζουμε τα λιγκουίνι και σουρώνουμε. Για το σερβίρισμα, βάζουμε μία στρώση από τα λιγκουίνι στην πιατέλα σερβιρίσματος, ρίχνουμε ελαιόλαδο, πιπέρι, γραβιέρα και ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για άλλες δύο στρώσεις. Καλύπτουμε με τα κεφτεδάκια, τη σάλτσα και σερβίρουμε με ελαιόλαδο, πιπέρι
και γραβιέρα.